на фетисту Гадзи Байрам вели бекташидес итан олефти, денитане сунитес мусульмани, итане бекташидес, делави мя ереси тон алевидом. По ксекинисе апутин Румания, ти симерини, ти мисуара, ти за Руманиес, ке апути ста сарандатешера гроня по нафери то вивлию, ефта се мегри Албания, ке мегри ти вузни ерзагбувини. Тоте аспастиками емис тон мусульманизму, то ислам, делает тон бекташи в Европе, ксекинисе на Дюмюргунде эфника карати, και οι Οθωμανοί ξεκίνησαν, ας πούμε, τους μουσουλμάνους να τους εκτουρκίζουν. Άρχισε ο εκτουρκισμός. Δηλαδή, για να είναι όμως το ίδιο με τους Οθωμανούς και με τους Τούρκους, έπρεπε να είναι και Σουνίτες. Χιλιάδες πουμάτι και χιλιάδες αλεβίτες σφαγιάστηκαν με φετβά που είχε εκδώσει ο Σέχου Ισλαμού, ο Αρχιμουφτής, του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και σφάστηκαν χιλιάδες δερβίσιδες επειδή δεν ασπάζονταν το τουρκικό σουνιτικό δόγμα του Ισλάμ. 1932 μέχρι το 40 έγιναν οι μεγαλύτερες σφαγές μουσουλμάνων, γιατί οι Οθωμανοί ήταν οι Οθωμανοί, είχαν αυτούς που ήταν εξισλαμισμένοι, τους λέγανε μουσελεμέ, ένας όρος που τον, μόνο οι ιστορικοί το γνωρίζουν, που είναι, έχουν γίνει από άλλα έθνη μουσουλμάνοι. Μόλις 3.000 μπεκταχίδες σώζονται στο νομό Ροδόπης, Ρούσα, Χλόι, Κέρους και τα λοιπά, μέχρι τον Εύρο. Υπάρχουν και τεκέδες, καθαρά αλεβίτικες, και σας συνιστώ να τα επισκέπτεστε και να τα βλέπετε και αυτά. Είναι ένας πλούτος εδώ της περιοχής.